Εντάξει, τα περιστατικά τώρα. Τα περιστατικά είναι πολλά. Μεταβαίνουμε συνήθως αρκετές φορές αρκετά σήματα πρώτη λόγω του ότι η μηχανή μπορεί να εκμηδενίσει το χρόνο. Αλλά πάντα με συνδυασμό τα ασθενοφόρα μας και τους συναδέλφους στα πληρώματα για να μπορέσουμε, αφού αντιμετωπίσουμε το περιστατικό στο σημείο, να μεταφερθεί με ασφάλεια, με τις διαστάσεις και τα ασθενοφόρα στο εφημερεύον νοσοκομείο. Έτσι όπως είναι η πόλη μας, ας πούμε, ο πολεοδομικός ιστός είναι αναγκαία, η μηχανή έχει. Η μηχανή χρειαζόταν και χρειαζόταν χρόνια τώρα. Ευτυχώς το καταφέραμε τα τελευταία 1,5 χρόνο και έχουμε τη μηχανή στην Πάτρα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά και λόγω της πεζοδρομήσης, στενούς δρόμους και τα event που γίνονται στην πόλη μας, τα οποία δεν είναι λίγα. Βάλτε όμως και μέσα στο καλοκαίρι ότι έχουμε δύο παραλιακές ζώνες. Μία στα Βραχνέικα και η άλλη στο Ρίο. Τώρα με τη δεύτερη μηχανή, τι αβαντάζ έχουμε? Έχουμε τον αβαντάζ το οποίο θα μπορέσουμε, αν χρειαστεί, να δουλεύουν και οι δύο μηχανές στην ίδια βάρδια, ορισμένες να χωρίσουμε την πόλη μας σε δύο μέρη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μηδενίσουμε ακόμα περισσότερο το χρόνο για να κερδίσει ο πολίτης μας. Τα μελλοντικά σας σχέδια ποια είναι? Να ενισχυθεί το τμήμα περαιτέρω με προσωπικό για να λειτουργεί και οι δύο μηχανές σε διπλή βάρδια? Τα μελλοντικά σχέδια είναι να αναπτυχθεί το τμήμα. Μέχρι στιγμής δεν λειτουργούσαμε τόσο ορθόδοξα μία μοτοσυκλέτα με δύο διασώστες. Τώρα λειτουργούμε πιο ορθόδοξα, κάθε διασώστης να έχει την δική του μοτοσυκλέτα. Και αυτό, σύν αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Χρήστανθος, ότι αν χρειαστεί και οι δύο να επιχειρήσουμε από κοινού, αλλά και εκτός αυτού να υπάρχει μία ποιότητα και ασφάλεια, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι ένα προσωπικό αντικείμενο, ένα μέσο μεταφοράς. Κάθε διασώστης δηλαδή πρέπει να έχει τη δική του μοτοσυκλέτα, να την έχει χρεωμένη και στο να τη φροντίζει, αλλά και στο να μειώνονται ο χρόνος φθοράς της μοτοσυκλέτας. Mm-hmm. Είναι ένα σχετικά ευπαθές αντικείμενο, όπου δουλεύει πολλές φορές στα κόκκινα, όπως λέμε, και θα πρέπει και αυτό να ξεκουράζεται. Αυτό το χρόνο που δουλέψαμε την μοτοσυκλέτα τη μία-δύο άτομα, έχει φορτωθεί με αρκετά χιλιόμετρα η μοτοσυκλέτα. Τώρα αρχίζει λοιπόν να ξεκουράζεται σε εισαγωγικά και να μας δίνεται και η δυνατότητα, αν θα χρειαστεί, όπως είπε ο Χρήστανθος, σε κάποιο event ή σε κάποια μεγάλη εκδήλωση, να βγούμε και οι δύο. Τα σχέδιά μας τα μελλοντικά, και όχι μόνο μελλοντικά αλλά και άμεσα, είναι να έρθει και τρίτη και τέταρτη μοτοσυκλέτα, όπου και σε αυτές τις μοτοσυκλέτες θα προσθεθούν τα αντίστοιχα άτομα. Ναι. Δηλαδή κάθε διασώστης να έχει τη μοτοσυκλέτα, όπως γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά. Σήμερα λοιπόν επίσημα θα έχουμε και τον προσωπικό κωδικό, κάθε διασώστης θα έχει τον ατομικό του κωδικό, εγώ τον κωδικό 1 και ο Χρήστανθος τον κωδικό 02, μέχρι πρώτη λεγόμαστε Α100. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν θα αρχίσουμε να λειτουργούμε